Το δεύτερο θέμα του 2017 ήταν το θέμα ΔΕΛΤΑ-1, όπου έχουμε μια δοντοκίνηση με ζήτα ίσον 50 δόντια και μοντούλ 33 χιλιοστά και ζητάμε να βρούμε τη διάμετρο κεφαλής, το βήμα ΤΑΦ και το πάχος του δοντιού. Απλά εφαρμόζω τους τύπους. Η διάμετρος κεφαλής είναι μοντούλ επί ζήτα συν 2, άρα η διάμετρος κεφαλής είναι 3 χιλιοστά επί 50 συν 2, η διάμετρος κεφαλής είναι 3 χιλιοστά επί 52, άρα η διάμετρος κεφαλής είναι 156 χιλιοστά. Αυτό είναι το α. Το βήμα συνδυάζεται με το μοντούλ, ο ορισμός του μοντούλ, ΤΑΦ προς πι, άρα το ΤΑΦ είναι το μοντούλ επί πι, άρα το βήμα της οδόντωσης είναι 3 χιλιοστά επί 3,14, άρα το βήμα της οδόντωσης είναι 9,40 9,42 χιλιοστά. Και το πάχος του δοντιού S είναι το μισό βήμα, το υπόλοιπο μισό είναι το διάκαινο. Το πάχος λοιπόν είναι 0,5 επί 9,42 χιλιοστά, άρα το πάχος S είναι 4,71 χιλιοστά. Θέματα 17, δύο ασκησούλες πολύ εύκολες για ένα διαβασμένο μαθητή. Χρειαζόταν 5 λεπτά για να τις λύσουμε και τις δύο.